Κυρίας Βίνου, σήμερα Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και νομίζω ότι μπορούμε να στείλουμε το καλύτερο μήνυμα από το νησί μας που φέτος η αλήθεια είναι κατακλείστηκε από τουρίστες. Έχετε δίπλα σας μια επαναλαμβανόμενη επισκέπτρια του νησιού μας. Πόσα χρόνια έρχεται στην ΚΟ? Είναι λοιπόν ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσουμε σήμερα έτσι, αυτά που έχουμε να πούμε. Και δίπλα μου εδώ πέρα έχω την αγαπημένη φίλη του νησιού της ΚΟ, η οποία έρχεται επί σειρά 22 ετών στο νησί. Κάθε χρόνο και μάλιστα αρκετά χρόνια και δύο φορές. Και πριν από 4 χρόνια, 5, αν θυμάμαι καλά, τη βραβεύσαμε κιόλας ως επαναλαμβανόμενη επισκέπτρια του νησιού. Είναι ένας άνθρωπος που αποδεικνύει ότι το νησί της ΚΟ όχι απλά έχει κάθε προοπτική προκειμένου να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή ζήτησης, αλλά μπορεί να έχει και ανθρώπους που το αγαπούν πραγματικά το νησί και θέλουν να αισθάνονται ως κάτοικοι. Είναι μεταξύ μας, είμαστε φίλοι με την Νέλη και είναι μεγάλη μου χαρά που μόλις έχει φτάσει με τον σύντροφό της και θα μείνει κοντά μας για καμιά δεκαριά μέρες. Πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι όμως με την ευκαιρία του σημερινού εορτασμού θα ήθελα έτσι να κάνουμε μια πολύ σύντομη αποτίμηση μιας εξαιρετικής χρονιάς που νομίζω ότι τα 2 χρόνια της πανδημίας ευνόησαν αυτή τη συγκυρία. Φέτος λοιπόν ο τουρισμός να είναι το success story της χώρας μας. Όντως δεν περιμέναμε τόσο γρήγορη ανάκαμψη στο χώρο του τουρισμού. Περιμέναμε έτσι από το 2023 ότι θα άρχιζαν τα νούμερα τουλάχιστον σε επίπεδα φίξεων. Σε επίπεδα βέβαια εισπράξεων θα τα δούμε όλα και θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Πραγματικά αυτά τα 2 χρόνια απέδειξαν ότι ο τουρισμός είναι ένα τμήμα της ζωής μας, ένα μέρος από τις ανάγκες μας της καθημερινότητας. Και έτσι λοιπόν είδαμε ότι αυτή η ζήτηση, αυτή η ανάγκη του κόσμου να ταξιδέψει βγήκε προς τα έξω το 2022, με τα όποια προβλήματα αντιμετωπίσαμε. Ωστόσο, εμείς ήμασταν από τους προορισμούς που σημειώσαμε τα υψηλότερα νούμερα μεταξύ άλλων προορισμών ελληνικών, η Κος, η Ρόδος, βλέπουμε όλη η περιοχή της Κρήτης, η Κέρκυρα πήγε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, πάντα έτσι, επειδή μετράμε και τα νούμερα από το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, βλέπουμε ότι πάντα υπάρχουν 2 Ελλάδες. Εμείς είμαστε αυτή τη τυχερή πλευρά της Ελλάδας. Και ναι, μπορούμε να πούμε ότι πετύχαμε τουλάχιστον το στοίχημα των αφίξεων. Και θέλω να ευχηθώ να έχουμε ένα 2023 όπου θα μπορέσουμε στο ενδιάμεσο να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που μας απασχόλησαν κατά τη διάρκεια του 2022 και να αποδείξουμε, εάν καταφέρουμε να κρατήσουμε τον ίδιο κόσμο, τότε πια σημαίνει ότι και η χώρα μας εδραιώνει τη θέση της σε μία εκ των χωρών με την υψηλότερη ζήτηση στον χώρο του τουρισμού. Ήδη βέβαια τα σενάρια λένε ότι πάμε για ακόμη μια πετυχημένη σεζόν το 2023. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι οι ξενοδόχοι αλλά και οι άνθρωποι της τουριστικής βιομηχανίας έχουν προβληματισμούς αναφορικά με το ενεργειακό κόστος, αφενός με την ενεργειακή κρίση και αφετέρου υπάρχει ένα εγχείρημα που θα πραγματοποιηθεί φέτος με τη βοήθεια της κυβέρνησης. Πρόκειται για την προσπάθεια που θα γίνει και στο νησί μας της επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν. Νομίζω ότι μπαίνουν και νέα δεδομένα λοιπόν. Μας βρίσκει ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού και με νέα δεδομένα που αναμένουμε βέβαια όλοι να δούμε πώς θα πάνε. Θα έλεγα ότι γίνεται μια προσπάθεια, όμως είναι μια προσπάθεια που είναι δύσκολο να προχωρήσει. Προχωράει όταν θα έχουμε σαν βάση ότι υπάρχουν αεροπορικές πτήσεις για το νησί μας. Η τελευταία πτήση είναι στις 7 Νοέμβρη. Εμείς ως επιχειρήσεις ξενοδοχειακές έχουμε ήδη σταθεί στο πλευρό του Υπουργείου για οτιδήποτε χρειαστεί. Έχουμε μάλιστα αρκετές κλίνες οι οποίες είναι ανοιχτές και κάποιοι ακόμα περισσότερες που διατίθενται να παραμείνουν ανοιχτές. Ωστόσο, όλο αυτό δεν έχει κανένα νόημα όταν δεν έχουν ακόμα οριστεί πτήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να υποστηρίξουν το εγχείρημα. Και είναι να πω ότι ένα εγχείρημα το οποίο θέλει μια συνολική ομαδική προσπάθεια που πρέπει να γίνει με πολύ καλό συντονισμό, με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί το θέμα μας δεν είναι να φέρουμε γεμάτες πτήσεις. Το θέμα είναι αυτοί που θα έρθουν να μπορούν να αποτελούν και τους καλύτερους πρεσβευτές του τόπου μας, άρα να φέρουν τις καλύτερες δυνατές εντυπώσεις. Εάν λοιπόν θα έρθει κόσμος κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που το θεωρώ σχετικά απίθανο, θα πρέπει αυτός ο κόσμος να έχει και δραστηριότητες που θα μπορεί να κάνει. Θα πρέπει να έχει μαγαζιά ανοιχτά, εμπορικά καταστήματα, θα πρέπει να έχει εστιατόρια ανοιχτά,
θα πρέπει να έχει πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ας μην ξεχνάμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα το ήλιος και η θάλασσα δεν μπορεί να παίξει όπως με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπους για να μπορέσουμε να γεμίσουμε τον χρόνο μας. Σας ελπίσουμε τα επόμενα χρόνια να είμαστε έτοιμοι και να μπορέσουμε και οι ίδιοι να προχωρήσουμε και να πάρουμε πρωτοβουλίες σε τέτοιες κατευθύνσεις. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μια σωστή στρατηγική και μετά να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του εγχειρήματος. Ολοκληρώνοντας, κυρία Σβήνου, βρισκόμαστε στο τέλος σχεδόν του Σεπτεμβρίου του 2022. Ένας πετυχημένος επίσης Σεπτέμβρης, πολύ καλά τα δεδομένα και για τον Οκτώβρη που έρχεται. Θα ήθελα έτσι να κλείσουμε με το δικό σας μήνυμα για την σημερινή Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Ο τουρισμός πια έχει δείχνει ότι έχει πολύ γερές καταβολές, στηρίζει ένα σύνολο από τους κλάδους της οικονομίας, 17 διαφορετικές οικονομικές δραστηριότητες και γενικά στον τόπο μας είναι ό,τι σημαντικότερο, καθώς πάνω από το 90% της οικονομίας του νησιού μας είναι ο τουρισμός. Και βέβαια το θέμα είναι, το ζήτημα είναι να μπορέσουμε αυτό το προϊόν να το καταστήσουμε ως ένα, να το εδραιώσουμε και να το καταστήσουμε με μία συνεργασία, με μία στρατηγική, με συγκεκριμένη στόχευση, σε τέτοιο βαθμό ζήτησης, όπου θα έχει και την ωφέλεια προς όλους τους υπόλοιπους κλάδους και στο σύνολο γενικότερα της κοινωνίας μας. Αυτός είναι ένας βρύτερος στόχος, ο οποίος προϋποθέτει τη συνεργασία και των υπόλοιπων φορέων, αλλά και των τομέων της οικονομίας του νησιού. Η σύζευξη πρωτογενή-τριτογενή τομέα, την οποία την παλεύουμε σαν Ένωση Ξενοδόχων τα τελευταία 5 χρόνια, δεν είναι κάτι το τυχαίο. Είναι μία από τις παραμέτρους που ουσιαστικά θα μας οδηγήσει στην μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του τουρισμού. Αυτός είναι ο στόχος μας, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν θέλει δεν θέλει θεωρία, θέλει πια πράξη και πολύ μάλιστα πράξεις με ευθύνη και αποφάσεις οι οποίες θα έρχονται μέσα από στοχευμένες ενέργειες.